Δεν ξυπνάς ρε λαμόγιο. Πού είναι ρε? Τι τον κάνατε? Για ποιο πράγμα μιλάς? Λέγε ρε βλάκα, ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάω? Τι τον κάνατε? Δεν, είναι σε ένα σπίτι. Αλεξάνδρα 7. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι σε άλλο ένα βράδυ στην εκπομπή μας. Εδώ πέρα έχουμε έναν πρώην έμπορο ναρκωτικών, ο οποίος έχει χωθεί στη νύχτα. Έχει κάνει πάρα πολλά εγκλήματα, δεν μπορούμε να αναφέρουμε το όνομά του. Με τον έχουμε φέρει σήμερα μετά από πολύ κόπο για να πάρουμε μια συνέντευξη σε σχέση με τη ζωή της νύχτας, τα ναρκωτικά. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ που είστε στην εκπομπή μας. Είναι τιμή μου που μπορώ να σας πάρω συνέντευξη από ένα τόσο ισχυρό άτομο της νύχτας. Έχετε να πείτε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νέα παιδιά με τα ναρκωτικά. Εσείς που ξέρετε από αυτά. Κοιτάξτε, πολλοίς κόσμος μπαίνει στον υπόκοσμο των ναρκωτικών. Πρέπει να σα έρχονται κάποια κατημένη και κάνει τη λάθος επιλογή στη ζωή του. Γι' αυτό το λέω, έχει μεταφορική έννοια. Και θέλοντας να ξεφύγει με τα προβλήματα του από τον εύκολο τρόπο που μπορείς. Α, πάλι εδώ ξεμπερδέψαμε τον μαλάκα. Θα έρθει και η ώρα του. Έλα, τώρα τέλειωσα. Σε πέντε με εκεί. Είσαι σίγουρος ότι είναι σπίτι του αφεντικού, δηλαδή. Εντάξει, κατάλαβα. Γεια. Yeah.
Για να δω ανάβει. Μπουρδέλο είναι. Άντε μου που το βρω τώρα. Στο πουτσο να είναι. Ω! Ω, ανοίρω ήταν αεροπούστη. Δεν έγινε.